Προχωράει, έχει λίγο ακόμα σήμερα. Βλέπουμε μια καλύτερη δραστηριότητα. Βλέπουμε τον κόσμο τον οποίο ήρθε λίγο για λίγη ώρα χθες, ξανά ήρθαν σήμερα το πρωί. Δραστηριοποιούνται, αγοράζουν. Μιλάμε με κάποιους εκθέτες, έχω μιλήσει με αρκετούς. Σίγουρα η κίνηση είναι πολύ καλύτερη από χθες. Δεν είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε όμως ότι βαδίζουμε σε μια ιδιαίτερη δύσκολη χρονιά. Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες μας δεν είναι οικονομικά στα καλύτερά τους όλων των εποχών. Προχωράει, πιστεύω, και αύριο θα δείξει. Διότι το αεροπλάνο θα φύγει τη Δευτέρα. Κύριε Δευτέρα, σημαίνει ότι αύριο έχουν όλη την ημέρα, έτσι. Δεν είναι ότι κλείνει. Δική τους, ναι. Και επειδή όταν οι χρονιές είναι δύσκολες, ο πελάτης δεν αποφασίζει και τόσο εύκολο. Θέλει να βγει, θέλει να γυρίσει, πολλά περίπτερα, να συγκρίνει τιμές, να δει ποιότητες κτλ. Πιστεύω ότι τελικά μάλλον αύριο θα είναι η καλύτερη ημέρα. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Για το δεύτερο shopping festival είναι αυτό που περιμένατε? Είναι έτσι όπως το έχετε οραματιστεί? Γιατί είναι ένα δημιούργημά σας πια αυτό. Το δεύτερο Fair Shopping Festival είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχουμε οραματιστεί εμείς. Από θέματα διοργάνωσης, από θέματα προσκλήσεων, από θέματα εκθετών, από θέματα κτηρίου, από θέματα τα πάντα, νομίζω ότι όλα είναι άψογα. Αυτό μου λένε όλοι σχεδόν οι εκθέτες. Αυτά τα μηνύματα παίρνω εδώ και δύο μέρες, δεύτερη μέρα σήμερα. Το θέμα είναι ότι η αγοραστική δύναμη των πελατών μας δεν είναι αυτή η οποία θα θέλαμε να είναι. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομία. Εμείς αυτούς που ήταν να καλέσουμε, τους καλέσαμε, τους φέραμε. Τώρα, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πουλήσει, αν έχουν χρήματα ή όχι, είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι όταν σχεδιάζεις κάτι, το σχεδιάζεις μακροπρόθεσμα. Δεν σημαίνει ότι θα κάνω κάτι σήμερα και θα αποδώσει σήμερα, θα μου δώσει τώρα. Όχι, θα στηθούμε, θα διοργανώνουμε κάθε χρονιά όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε, θα είμαστε εδώ και θα περιμένουμε τις καλές χρονιές οι οποίες σίγουρα θα έρθουν. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η δουλειά έρχεται και φεύγει, έρχεται και φεύγει. Δεν είναι κάθε χρόνος καλός. Φέτος διανύουμε, ίσως το είπα και χθες, διανύουμε την χειρότερη χρονιά που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια που ξέρω εγώ που είμαι στη δουλειά. Δεν υπάρχει χειρότερη χρονιά από αυτήν. Θα κάνουμε υπομονή, έχουμε δημιουργήσει στις επιχειρήσεις μας τις προϋποθέσεις να αντέξουν και τις δύσκολες χρονιές. Θα έρθουν και τα καλύτερα χρόνια, έτσι είναι. Αλλά εμείς όμως πρέπει να έχουμε στρωμένο το μαγαζί μας, και το μαγαζί μας είναι εδώ πέρα. Με τους εκθέτες φαντάζομαι μιλάτε, έτσι, συνεχόμενα. Σας έχουν αναφέρει κάτι που σκέπτεστε του χρόνου, τι πρέπει να το αλλάξετε ή να το μεγαλώσετε ή να το παραλείψετε? Κοιτάξτε, έχουν αναφέρει ότι θέλουν κάποιες ημέρες διαφορετικές. Έχω γίνει αποδέκτης αυτών. Εγώ προσωπικά, τις οποίες θα τις μεταφέρω βέβαια τις απόψεις των εκθετών. Διαφορετικές ημέρες. Κάποιοι εκθέτες ζητήσαν, επειδή τους ζητήσαν οι επισκέπτες, να το κάνουμε καθημερινές. Δηλαδή να μην είναι πάνω στο Σαββατοκύριακο. Όχι ότι δεν θα έρθουν. Απλά και μόνο τους βολεύει καλύτερα να έρθουν εδώ πέρα καθημερινές, διότι το Σαββατοκύριακο και αυτοί δουλεύουν περισσότερο, λόγω του ότι οι πελάτες τους εργάζονται κτλ. Και το Σάββατο πηγαίνουν για ψώνια. Να μην χάνουν δηλαδή το Σάββατό τους. Είναι κάτι το οποίο θα το απευθύνουμε και στους εκθέτες μας. Ως ερωτηματολόγιο, θα μπει μέσα στο ερωτηματολόγιο. Παρακαλώ πάρα πολύ βέβαια όλους τους συναδέλφους να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια αυτά, διότι, ναι, βεβαίως, διότι να ξέρετε ότι εδώ πέρα στο σύνδεσμο το δικό μας δεν πέφτει τίποτα κάτω. Εμείς τα ψάχνουμε όλα, τα βλέπουμε, ακούμε όλες τις απόψεις, μπαίνουν μέσα στο ΔΣ και εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Εμείς δεν κάνουμε κάτι από το κεφαλιού μας δηλαδή. Όπως όταν κάποιος συνάδελφος προηγουμένως με ρωτούσε πώς έγινε η επιλογή. Πώς έγινε η επιλογή των επισκεπτών, τους οποίους φέραμε. Και λέμε, εμείς δεν κάνουμε καμία επιλογή. Εμείς φέρνουμε τους επισκέπτες, τους οποίους μας έχετε δηλώσει εσείς. Δηλαδή, στέλνουμε emails, τα οποία ρωτάμε. Κύριε Παραρά, έχετε την επιχείρηση τάδε. Ποιους πελάτες σας θέλετε να προσκαλέσουμε, να τους φέρουμε εδώ πέρα με το επιδοτούμενο, ας πούμε, εισιτήριο? Και εσείς, κύριε Παραρά, μας απαντάτε και λέτε, θέλω να μου φέρεις αυτόν, αυτόν, αυτόν και αυτόν. Ρώτησε γιατί αυτό, ας πούμε, εκθέτει, δεν το ξέρετε, δεν ρωτήθηκε ο ίδιος για να... Να σας πω την αλήθεια, δεν είχε ανοίξει τα email. Δηλαδή, εγώ δεν έχω άλλο τρόπο επικοινωνίας. Τι να κάνω, μπορούμε να παίρνουμε και τηλέφωνα. Βάζουμε τα κορίτσια μέσα και παίρνουν και τηλέφωνα. Αλλά
πρέπει να δώσουν και την απαιτούμενη προσοχή, δηλαδή να μας βοηθήσουν για να βοηθήσουμε. Όταν ζητήσει κάποιος κάποιον να τον προσκαλέσουμε να το φέρουμε, εμείς το φέρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Οπότε αυτά όλα θα τα εκτιμήσετε, λέτε, με βάση την κατάθεση των απόψεων από το ερωτηματολόγιο. Πώς σας φαίνεται η δήλωση που έκανε πριν από λίγα λεπτά, παρουσία του Προέδρου, βέβαια, η κυρία Τελεγιορίδου, ότι στις επόμενες τρεις εβδομάδες έρχεται σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης η απόλυτη νομιμοποίηση, η τακτοποίηση του κτηρίου. Είμαι απόλυτα γνώστης όλης αυτής της κατάστασης. Παρακολουθούμε το θέμα από την αρχή, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά προσωπικά, γνωρίζω τα πάντα. Ευχαριστούμε πραγματικά την κυρία Τελιγιορίδου, η οποία δίνει σώμα και ψυχή για αυτό το θέμα. Πραγματικά, σας το λέω ειλικρινά, το τρέχει με όλη της τη δύναμη. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο. Η άποψή μου είναι ότι ναι, θα γίνει. Την πιστεύω την Ολυμπία την Τελιγιορίδου. Απέδειξε, το χειρίστηκε πάρα πολύ ωραία το θέμα όλο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι αποκλειστικά και μόνο για εμάς εδώ, για αυτό το κτίριο. Θα πρέπει να μπει σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, θα περιλαμβάνει βιομηχανικές χρήσεις, περιοχές κτλ. Και αυτά είναι από τα νομοσχέδια τα οποία δεν ετοιμάζονται σε μία μέρα, θέλουν χρόνο. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα λήξει αυτό το θέμα πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Τελειώνοντας το Opic Festival, οδηγούμαστε πια στην έκθεση Γούνας. Δεδομένο το τρίτο Opic Festival. Για μένα ναι. Έχει γίνει θεσμός, το είπαμε. Θα το κυνηγήσουμε και είπα κάτι προηγουμένως, το οποίο νομίζω πρέπει να περάσει πάρα πολύ καλά σε όλους τους συναδέλφους γουνοποιούς. Όταν θα έρθουν οι καλύτερες ημέρες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Διότι αν πάμε τότε να οργανωθούμε, το χάσαμε. Έτσι, πρέπει να είμαστε εδώ. Εδώ πέρα έχουμε ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το κτίριο. Έχουμε συμμετοχή με ελάχιστο κόστος. Αργότερα, στην περίπτωση που διευθετηθούν και τα θέματα και πληρωθούν και οι υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε για το κτίριο, η πρόταση δική μου είναι ότι θα κατέβει δραματικά το τέλος ενοικίασης του περιπτέρου. Όσο μπορούμε πιο κάτω, 10 ευρώ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, 10 ευρώ, γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Εμείς, ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς και η ανώνυμη εταιρεία του Σύνδεσμου Γουνοποιών Καστοριάς μπορεί να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά εμείς δεν είμαστε κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Θα κοιτάξουμε ίσια να καλύψουμε τα έξοδά μας τα βασικά και από εκεί και πέρα ένα πολύ μικρό αποθεματικό, το οποίο οφείλει κάθε επιχείρηση να έχει για τις πολύ δύσκολες στιγμές και περιόδους, και από εκεί και πέρα θα κατέβει δραματικά το κόστος ενοικίασης περιπτέρου. Και μάλιστα εγώ έχω δηλώσει ανοιχτά και το δηλώνω ότι το κτίριο αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι των Γουναράδων, έτσι και θα πρέπει να παραμείνει για πάντα και θα πρέπει να λειτουργήσει μόνο για το καλό της γουνοποιίας της περιοχής μας, της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή της Καστοριάς, έτσι και της Χιάτης. Και θα λειτουργήσει και θα γίνει αυτό το πράγμα μόνο εφόσον εμείς καταφέρουμε να επιλύσουμε βέβαια όλα τα προβλήματα, τα οποία φαίνονται ότι όλα δρομολογούνται. Είδατε, πήραμε και το UFI. Έτσι, το UFI Approved Event είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Πήραμε την πιστοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εκθέσεων. Μετράει και αυτό, διότι όταν μια μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού λέει ναι, μας προσκαλούν στην τάδε έκθεση, ποια είναι αυτή η έκθεση, λέει ο διευθύνων σύμβολο, ας πούμε, στη γραμματέα του εκεί πέρα, για ψάξε και ενημέρωσε με να δούμε τι έκθεση είναι αυτή. Δεν είναι πουθενά γραμμένη. Δεν είναι πουθενά γραμμένη, τι είναι ένα πανηγύρι. Δεν πάμε. Έτσι δεν είναι. Ενώ όταν βλέπουν ότι είναι από τον UFI, είναι γεγονός το οποίο είναι πιστοποιημένο, άρα τηρεί πάρα πολλές προδιαγραφές, τηρεί προδιαγραφές, ας πούμε, συμμετοχών, διοργάνωσης τα πάντα, σε βλέπουν διαφορετικά. Προσέξτε, πρέπει να είμαστε εδώ για τις καλές εποχές.